Και υπέρ του καταξιωθήνου ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ιωάννη του Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Πρόσκομαι το καιρό εκείνο, άγουσι τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον, ειν δε πρωία, και αυτοί που εισήλθον εις το πρετόριον, ειδαμή μη ανθώσει αλλήν αφάγωση το Πάσχα, εξήλθεν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε, τι να κατηγορία φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου, απεκρίθησαν και είπαν αυτό, ήμι ούν ούτως κακοποιός, ου καν σοι παρεδοκάμεν αυτόν. Είπενουν αυτοίς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν ημείς, και κατά το δόμο ημών κρίνετε αυτόν. Είπενουν αυτό οι Ιουδαίοι, ημίν ουκ έξεστη από κτήνε ουδένα, ή να ο λόγος του Ιησού πληρωθεί ον είπεν, σημαίνον ποιο θανάτο, η μελιαποθνίσκη. Εισήλθε ουν εις το πρετόριον πάλι ο Πιλάτος και εφώνησε τον Ιησού και είπεν αυτό, «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Απαιτήθη αυτό ο Ιησούς, «Αφε αυτούς ή του το λέγεις, ή άλλοι σύ είπον περί εμού». Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Μήτι εγώ Ιουδαίος ημί, το έθνος το σών και οι αρχιερείς παρέδωκαν σε μήτι επίσης». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Η βασιλεία η εμίου και στην εκ του κόσμου τούτου, ή εκ του κόσμου τούτου ή η βασιλεία η εμί, η υπηρέτια αν η εμί ηγονίζοντο, να μην παραδοθώ της Ιουδαίης, νυν δε η βασιλεία η εμί ουκέστην εντεύθεν». Είπενον αυτό ο Πιλάτος, «Ουκούν βασιλεύσισι». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Συ λέγεις ότι βασιλεύσιμι εγώ. Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ερήλυθα εις τον κόσμο, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πας όν εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής, λέγει αυτό ο Πιλάτος, τι εστίν αλήθεια, και τούτο είπον πάλι εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτής, εγώ ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό, έστι δε η συνήθεια ημίν, ένα ημίν απολύσω εν το Πάσχα. Βούλεστε ουν ημίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων. Εκράβγασαν ουν πάλι πάντες λέγοντες, μη τούτον αλλά τον Βαραβάν. Ίνδε ο Βαραβάς ληστής. Τότε ουν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και μαστίγωσε. Και οι στρατιώτε πλέξαντε στέφανον εξ ακανθών, επέθηκαν αυτού την κεφαλή, και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον, «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και εδίδουν αυτοραπίσματα. Εξήφθελουν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής, «Είδε, άγω ημίν αυτόν έξω ειν αγνώτε ότι εν αυτό ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω». Εξήλθεν ο Ιησούς έξω φορών ακάθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει αυτής, «Είδε ο άνθρωπος, ότε ουν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε εκράβγασαν λέγοντες, «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε. Εγώ γάρ ούχα βρίσκω εν αυτό αιτία». Απεκρίθησεν αυτό οι Ιουδαίοι, «Ημείς νόμων έχουμε και κατά τον νόμων ημών οφείλει αποθανή ότι εν αυτό ιόν του, ότι αυτόν ιόν του Θεού επίησε». Ότε ουν ήκουσεν ο Πιλάτος τούτον τον λόγο,
μάλλον εφοβήθη και εισήλθε εις το πρετόριον και πάλι. Λέγει το Ιησού, πόθεν εισή, ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτό. Λέγει ον αυτό ο Πιλάτος, εμοί ουλανείς. Ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι, απεκρίθη ο Ιησούς. Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, ημι ειν συνδεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδιδούς μεσί μίζωνα αμαρτίαν έχει. Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απελύσε αυτό. Οι δέοι ουδέοι έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις, ουκ ή φίλος του Κέσαρος. Πας ο βασιλέα αυτών ποιον αντιλέγει το Κέσαρο. Ο ουν Πιλάτος ακούσες τούτον των λόγων, ήγαγεν έξω τον Ιησούν και κάθισε επί του βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστατο. Εβραϊστή δε Γαβαθά, ειν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε ως η έκτη και λέγει της Ιουδαίης, είδε ο βασιλεύς ημών, είδε κράβγασαν, Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τον βασιλέα ημών σταυρώσον, απεκρίθησον οι αρχιερείς, ουκ έρχομαι βασιλέα, ημι Κέσαρα, τότε ου παρέδωκεν αυτόν αυτή. Σωσιμάτιον γυμνώνεις τη συνίστατο και εσύ αγώνει ράπισμα εδέξατο υποχειρώνον έπλασεν ο δε παράνομος λαός το σταυρό προσήλωσε τον Κύριον της δόξης τότε το καταπέτασμα του ναού εσχίστη και ο ήλιος εσκότασε. Μη φέρον θεάστε θεών υβρισόμενον, ον τρέμει τα σύμπαντα αυτόν προσκυνήσομεν. Ο μαθητής ηλδίσαν τον ειστήσε, βοήσε, μνήστη την Κύριε, ούτε του ναού το καταπέτασμα, ούτε το νεκρό.
Αιγυπτήριος της Ιουδαίης, λαός μου τι εσπίσασι, ετις υπαρεινόκλησα, τους τύφλους σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, ανδραόντα επικλίνη συνόρθωσα μη. Λαός μου τι επίσασι, και τι μη ανταπέδωκας, αντί του μάνα πόλη, αντί του υδάτος όξος, αντί του αγαπάν με, σταυρό με προσιλώσατε, που και τη στέγω λοιπόν. Καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι. Συν το Πατρί και το Πνεύματι, καβό αυτής δωρήσω με ζωή την αιώνιου. Σήμερον του Ναού το καταπέθαμα, εις ελεφορήνητε των παρανών, και τα σημείας Αθήνα, ο ήλιος κλείτη, δεσπότινον όρθα βρούμενον. Οι νομοθέτε του Ισραήλ, οι Ιουδαίοι και Φαρισαίοι, ο χορός των Αποστόλων Βοάβρωσι μας. Είδε ναός, ον ημίς εμίσατε, είδε άμνος, ον ημίς εσταυρώσατε. Τα φοβαρεδό καϊδε, αρετουσία εαυρούανεστη. Μη πλανάστε και ρίξα στα τριάκοντα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε και απεθώ να πήξε το δε αρχιερείς λαβώντες στα αργύρια είπων ουκέψε στη βαλήν αυτά εις τον κορβανάν επί τιμή αίματος εστί συμβούλιον δε λαβώντες ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του κεραμαίος εις ταφήν της ξένης δε εκλήθη ο γρός εκείνος
αγρός αίματος έως τη σήμερον. Τότε πληρώθη το ρηθέν διερμή του προφήτου λέγοντος και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμή του τετιμημένου εν τιμήσεντο από Υιόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως καθάς είναι τα ξένη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό «Συ λέγεις» και τον κατηγορήστε αυτόν υπό τον αρχιερέων και τον πρεσβυτέρων που δεν απέκρινε το τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος «Ο κακού εις πως σας παταμαρτύρουσι» και ο κατακρίθη αυτό προς ουδέ εν ρήμα ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αλίαν κατά δε ορτήν Υιώθε ηγεμόν απολύν ένα το όπλον δέσμιο επίσημον λεγόμενον Βαραβάν συνηγμένον αυτόν είπε αυτής ο Πιλάτος «Τι να θέλετε απολύσω ημίν Βαραβάν ή Ιησούν τον λεγόμενον Χριστόν» ήδη γάρ ότι διαυθώνον παρέδωκεν αυτόν. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα «Μη δέσει και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρέπαθαν σήμερον κατών αρδιευτών». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όπλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωση. Ο κριτής δε ο ηγεμόν είπεν αυτής «Τι να θέλετε από το δύο απολύσω ημίν» οι δε είπον «Βαραβάν» λέγει αυτής ο Πιλάτος «Τι ουν πίσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών» λέγουσιν αυτό πάντες σταυρωθήτων, ο δε ηγεμόν έφη, τι γαρ κακόν επίησεν, οι δε περισσώς έκραζουν λέγοντες σταυρωθήτων. Ειδών δε ο Πιλάτος, ότι ουδέν ωφέλει, ελα μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ απελείψατε τα σκύρας απέναντι του όπλου λέγον, αυτός ημί, από το αίματος του δικαίου τούτου, ημίς όψεστε και αποκριθείς πάσο λαός είπε «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν αυτής τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελώσας, παρέδωκαν ή να σταυρωθεί, τότε η στρατιώτη του ηγεμόνος, παραλαβώντας τον Ιησούν εις το πρετόριο συνήλογον επ' αυτών, όλοι την σπήραν και εκδίσανται σε αυτόν, περιέθηκαν αυτό, χλαμίδα κοκκίνη και πλέξανται στέφανον εξ ακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί τη δεξιάν αυτού και γονιπατήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτό λέγοντες «Χαίρε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβαν τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτό την χλαμίδα και ελέγχισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπον κυρινέων, ονόματι Σίμωνα τούτο, εγκάρευσαν. Τον σταυρόν αυτού δόξα τη μακροθυμία του Κύριε δόξα σοι το άθροισμα των Ιουδαίων το Πιλάτο ειδήσαν το σταυρωθήνε σε Κύριε αιτίαν γάρεν σημεί ευρώντες των υπερθυνών.
αξιώθησαν γενέστε μύτη Χριστού του Θεού. Ινατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Σήμερα κρεμάται επί ξύλου ο ενίδαση την γη κρεμάσα. Σήμερα κρεμάται επί ξύλου ο ενίδαση την γη κρεμάσα. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο ενίδαση την γη κρεμάσα. Στέφανον εξακαλθών περικεί Yeah.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.